να περπατήσει και να είμαστε να μας καλοκαλύψει. Αν δεν θα φαγίσει, από την δεκαετία, σπίτα κόμπια, κοριαρχία. Θα τα εικόνα και θα αρθεί, θα χαροστάσει ο δημοσίς. Άγι, σπίτι καλαμάρι, δέσκεμε στο παλικάρι. Κι ο καλαμάρι έγραφε, η μοίρα του την έλεγε. Και εδώ, εδώ μας ηλωμίζει. Και με τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε.
λόγο επιπλέον χαίρομαι για την εκλογή του Δημάρχου, γιατί επιτέλους μετά από 30 χρόνια, 28 χρόνια που είμαι στην Μητρόπολη αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε έναν Δήμαρχο να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τα σχέδιά του, γιατί βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, το να είναι κάποιος Δήμαρχος μια τετραετία και μετά να φεύγει, δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα εκείνα τα οποία έχει στη ζωή του όνειρα. Και επομένως του δίνει τη δυνατότητα να ωφελήσει ακόμη περισσότερο την πόλη. Έχουμε και τον νέο διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος είναι αγαπητός, δεν το ήξερα, αλλά είναι παιδί του Τριανταφύλλου, του Παπαϊστού Τριανταφύλλου, του Γεωργίου Τριανταφύλλου, ο οποίος ήταν πολύ καλός εδώ συνεργάτης, στρατηγός της αστυνομίας και δημοτικός σύμβουλος. Και επίσης θέλω να πω ότι εδώ είναι μια κοπή της πίτας που συνηθίζουμε πολλά χρόνια να το κάνουμε, όλων των συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως, των ιερέων, των ανθρώπων που εργάζονται στα γραφεία, των εκκλησιαστικών συμβούλων, που είναι συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως μας, των τεχνητών, των τεχνικών που εργάζονται στο γραφείο και μας βοηθούν σε όλα τα θέματα. Έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ μεγάλο έργο, παρά το ότι είναι μια μικρή Ιερά Μητρόπολης, ένα πολύ μεγάλο έργο σε όλους τους τομείς. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη επικοινωνία με τον λαό, με τον κόσμο. Και όλοι εμείς που προτείνουμε εδώ την ενότητα, την εκκλησιαστική, έχουμε αγάπη και σύμπνοια. Θεωρώ ότι κάθε ενορία είναι μια κοινότητα. Κάθε ενορία είναι εσμικρογραφία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί λέμε όταν λειτουργούμε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν παίρνουμε ένα κομμάτι του σώματος του Χριστού, παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστό. Διότι ο Χριστός και όταν τεμαχίζεται παραμένει ολόκληρος. Θύεται ο γνός του Θεού, λέμε, ο μυριζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Επομένως, κάθε φορά που κοινωνούμε, παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, κάθε Ιερά Μητρόπολης είναι μια μικρή κοινότητα, αλλά είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Και κάθε ιερός ναός δεν είναι ένα κομμάτι της τοπικής Εκκλησίας. Είναι η ολόκληρη Εκκλησία ενωμένη. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία ο Θεός με αξίωσε να παραμένω εδώ στο προηγουμένο λαό. Και βέβαια το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι παραμένω εδώ με τη θέλησή μου. Γιατί αγαπώ τον τόπο. Και μου δόθηκαν τουλάχιστον 6-7 περιπτώσεις να πάω μετά τη Σιγιάννη Μεγάλη Μητρόπολη και αρνήθηκα. Και δεν ξέρω, ίσως είμαι ο μοναδικός τελευταία χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεκαετίες δηλαδή, που ενώ με πίεσαν να μετατεθώ σε άλλες Ιεράς Μητροπόλεις, μεγάλες, αρνήθηκα. Γιατί διότι δεν θεωρώ ότι ο επίσκοπος είναι απλώς ένας υπάλληλος που μπορεί να αλλάζει πόστα. Είναι επιδιώκη μεγάλης Μητροπόλης και βεβαίως θεωρώ ότι είναι πνευματικός πατέρας και έτσι εργάζομαι. Εργάζομαι ως πνευματικός πατέρας, αγαπώ τα πνευματικά μου παιδιά, θέλω να υπάρχει αυτή η ενότητα, δεν θέλω να με βλέπετε σαν ένα διοικητή και πάση περιπτώσει η παρουσία μου εδώ στην Ναύπακτο δεν μου δημιουργεί κάποιο κρίσιμο, μάλλον κάποιο άνοιγμα και με τον τρόπο μου προβάλλω την Ναύπακτο σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις Ηπείρους. Τώρα τελευταία έγινε μια έρευνα και διαπιστώθηκε ότι περίπου 110 βιβλίου μεταφράστηκαν σε 27 γλώσσες σε όλες τις Ηπείρους, κυριολεκτικά σε όλες τις Ηπείρους και στην Ευρώπη και στην Αφρική και στη Μέση και στην Ανατολή και στην Κίνα και στην Κορέα και στην Αμερική και την Αυστραλία και βεβαίως όπου πηγαίνει το βιβλίο και διαβάζεται εκεί φαίνεται ο συγγραφέας ο Ναύπακτου Ιερόθεος. Δηλαδή προβάλλεται με το πρόσωπό μου
και οι πόλεις της ΑΠΑΤ και ρωτούν οι άλλοι και όλοι πού είναι αυτή η ΑΠΑΤ και βρίσκουν, ψάχνουν το χάρτη να βρουν. Επομένως και μέσα από την προοπτική, πέρα από το ότι έχουμε αυτή την καλή συνεργασία, συγχρόνως γίνεται και η προβολή. Η προβολή όχι απλώς του επισκόπου, η προβολή του έργου του επισκόπου, του λόγου του επισκόπου, της θεολογίας του επισκόπου, που δεν είναι δική μου θεολογία, αλλά είναι θεολογία της Εκκλησίας. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, όπως επίσης ευχαριστώ και την αποκτή ανιούρση του κύριο Δελμάρη, εδώ, χρόνια πολλά για την γιορτή του αύριο, οι οποίοι πάντοτε είναι μαζί μας, όπως και το Λεβάντο, και όλα τα μέσα της πόλεως μας, που είναι πάντοτε μαζί μας και πρέπει να καλλιεργούμε αυτή την ενότητα για το καλό το δικό μας και το καλό της κοινωνίας μας. Γιατί όπου δεν υπάρχει αυτή η ενότητα και η αγάπη, τότε υπάρχει διαίρεση, ο διχασμός και χάνονται όλες τις δυνατότητες αναπτύξεως αυτής της πόλης. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, γιατί η φωνή μου έχει ήδη κουραστεί και πάλι να σας ευχαριστήσω, κύριε Δημάρχε, κύριε Διευθυντά, κυρία και εσείς αστυνομικός, τον κύριο Πούλο, που είστε συνεργάτης στο Μετροπολιτικό μας Συμβούλιο, τους τεχνικούς, κυρία Σερβέντη, την κυρία την βλέπω νομίζω του. Ναι, κυρία Λαγκαρού, η οποία είναι από τις πρώτες εργάτες, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στην Ιερά Μητρόπολη, ήταν εκεί που προσέφερε τα πάντα, την κυρία Κογελάμι, επίσης, τον κύριο Βούκλουζα, από τους ανθρώπους εκείνους που με βοήθησαν σε όλο αυτό το έργο το οποίο εκτέλεσα. Και επειδή βρίσκομαι εδώ στην αρχή του νέου έτους, θέλω να σας κάνω και μια ανακοίνωση. Νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση ίσως δεν την περιμένετε, αλλά πρέπει να την πω. Η ανακοίνωση είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει στον λόφο στον Άγιο Διονύσιο, συγγνώμη, στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Δαβίδ, Ρωσό Δαβίδ, εδώ έξω από την Μητρόπολη. Εκεί ο μακαριστός προκάτοχος μου Αλέξανδρος είχε κάνει ένα τουβάρι, είχε πει σαν τουβάρι, ένα σαν οίκημα που δεν ήθελε να το κάνει επισκοπείο. Εγώ το βρήκα δηλαδή στο Σκαρί. Το ονόμασε Ρωσό Δαβίδ. Βεβαίως αυτό ήταν υποκατάρρευση, δεν υπήρχε ούτε σκεπή, δεν υπήρχε τίποτα και αρχίσαμε την κυρία Λαγκαρού να το φτιάχνουμε. Υπήρχαν τρεις μεγάλες παρανομίες, οι οποίες παρανομίες έπρεπε να διευθετηθούν και διευθετήθηκαν, εξεδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για να καλυφθούν όλες αυτές τις παρανομίες. Έγιναν νέες παραχωρήσεις που υποπέμπουν και εν πάση περιπτώσει προχωρήσαμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο δεν το ξέρετε, ίσως πρέπει να σκεφτεί. Πάρα πολύ ωραίο κτίριο, προκειμένου να γινόταν το επισκοπείο, εγώ θεώρησα ότι δεν πρέπει να είναι εκτός της πόλεως και πρέπει να είναι εντός της πόλεως, αλλά το κάνουμε σαν ένα ερευνητικό κέντρο. Και είναι η Εκκλησία του Οσίου Δαβίδ. Με κάλεσε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος να παρευρεθώ στο πανηγύρι του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Και ξέρετε, ο Όσιος Δαβίδ ήταν εδώ η Ιερέσου. Και χειροτονήθηκε εδώ η Ιερέσου και στη Πανάκουβα η Γούνας. Και συνέχεια είναι και πήγε εκεί και είναι Άγιος. Και είχα μια επιθυμία να μου δώσει δίψανο του Αγίου Δαβίδ. Και μου είπε ο Ιγούνας, το βρήκα κάποτε, μου λέει, όταν έρθετε θα σας το δώσω. Και πράγματι πήγα στο πανηγύρι και χωρίς να του πω κάτι ιδιαίτερο, εκείνος το σκέφτηκε και ήρθε και μου λέει, πριν φύγω, περιμένετε να σου φέρω το δίψανο. Ποιο δίψανο, δεν σας είχα πει να δώσω δίψανο. Οπότε πήγε, άνοιξε τη λάνα κατοσίου Δαβίδ του γέροντος και μου είπε ότι οι ευωδίες ολόκληρη βγήκε μέσα, σπάνια την ανοίγουνε και βγήκε από μέσα ολόκληρη η ευωδία
απορρίψαμε και που το έδωσε. Αυτό για εσάς φταίει. Και φαίνεται το θέλει ο Άγιος, γιατί αμέσως εγώ δίασε θέλει να επιστρέψει στην αυτοκτονία. Και τα οποία το μικρολίψο να μου λέει άλλο αυτό. Όταν θα κάνετε εγγένεια του ναού και την εγγένεια του κτίσματος, τότε θα σας φέρω ένα μεγαλύτερο λίψο. Άρα φέτος, αφού ήθελα να θέλαμε κάτι να κάνουμε, κάποιες άλλες αλλαγές, να το ολοκληρώσουμε, είναι ένα μικρό, θα έλεγα, παρατάκι, να το πω έτσι, δεν το ξέρετε, να έχετε πάει, το έχει στολίσει πάρα πολύ ωραία και η επιβή, να καρούν πάρα πολύ ωραία. Οπότε φέτος πρώτα Θεός θα καθορίσουμε, να κάνουμε τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Σιωταπή και να κάνουμε και την καθιέρωση και να δείτε όλοι, να δείτε τι θαύμα έγινε επάνω στον λόφο αυτό. Αυτό θα γίνει, θα στο ανακοινώσουμε, θα γίνει επισήμως. Και θα το χαρούμε όλοι γιατί είναι μια μεγάλη προσφορά στην πόλη εδώ της Αρπάνου. Εύχομαι καλή χρονιά και εσείς ευχηθείτε να αποκατασταθεί η φωνή.